σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, κύπελο, καλησπέρα ανάμεσα στους Chicago Bulls και τους Μαγκούπιδες. Κόκκινα, μαύρα και μαύρα-κόκκινα. Χρώματα των δύο αντιπάλων, οι οποίοι έχουν και οι δύο πολύ μικρό rotation και θέλει προσοχή. Σε ένα μάτς που και οι δύο αντίπαλοι είναι πολύ λίγοι, αλλά θα σφίξουν στα δόντια. Είπαμε και νωρίτερα ότι οι παίκτες όλων των ομάδων έχουν το μυαλό του τρίμερο και παρατάσσονται με ειδικές συνθέσεις. Μόνο αυτά έστω και έτσι, η νίκη είναι νίκη και ο στόχος ξεκάθαρος. Ελπίζω και σε κάποιες τελευταίες κλίξεις, παρουσίες, για να έχουν περισσότερες λύσεις. Παρ' όλα αυτά θα παλέψουν. 9:39, 0-1 το σκορ, ποδοσφαιρικό. Σκορ στην επίθεση με τον Κυριαζίδη. Chicago Bulls. Το χαρτί, παιδιά, το χαρτί. Θα πάρουμε τις συνθέσεις, μικρή διακοπή. Με βιασμό οι Μπαγκούφιδες, οι οποίοι έχουν πει πολύ δυνατά και προηγούνται με 3-0. Να δούμε λίγο και τις συνθέσεις. Μπαγκούφιδες, Θαλασσινός, Λουτζής, Δεδόπουλος, Τσατσιταλίδης, Καραμαλίδης, Κουτσούλης, Μνάτος και Βασιλιάδης. Τουλάχιστον οι περισσότεροι είναι εδώ. 5-0 μπροστά οι Μαγκούφιδες. Χατζόπουλος και Ζαζίδης. Το νούμερο 33 ο Αθανάσης Κωνσταντίνος. Το νούμερο 77 ο Καλογιαννίτης Απόστολος. Λευτέρης Χατζόπουλος. Και το νούμερο 8 η σίγουρη ο Στυλιανός Καραγκιόζης για τον coach, τον Σκαλιαφούς, που δεν έχουν μπει αρκετά δυνατά, χάνουμε 5-0. Σουτ 2 πόντων, άστοχος ο Λιναρδός. Και αζήτησε να πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Γρήγορο το μάτς, πάνω κάτω η μπάλα. Μαγκούφιδες σαφώς έχουν μπει πιο δυνατά, τώρα κατεβάζει την μπάλα ο παίκτης με το νούμερο 52, Τσατσιταλίδης. Πέντε δύο, 7:37 για την πρώτη περίοδο. Με 52 θα πάρει και άλλο σούτ, ωραίο καλάθι. Πάρα από εκεί και παίξε 10. Με το πλευρίδι, πρώτο και τέτοιο το στέλιο. Πάρα από εκεί και θα πάρει και το ριμπάο, το νούμερο 52, αφήσουν ενδιασμό. Θα στοχίσουν. Μαγκούφιδες, οι οποίοι χάνουν 7, οι Chicago Bulls. Ψάχνουν ένα γκάρ, ξεπίσω γρήγορα. Με 33 θα πάρει ένα τρίποντο, είναι κακό. Δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματά τους. Μαγκούφιδες εδώ έκανε ένα ζουγλερικό. Έτσι είναι το νούμερο 7 ο Θαλασσινός. Δεν βλέπω καλά τους παίκτες του Chicago Bulls, θα πάρει στο κρανίο ο coach. Στον τριών πόντων, ωραίο καλάθι από τον
Μπάτσα Ιταλίδη, ο οποίος κάνει το σκορ 12-2. Δεν θέλω να απαντήσουν τις καλοπούς, είναι όμως άστοχοι. Μην είσαι παρακαλώ, σε κρατάω έτσι και δεν είναι μικρή. Η Ιαπωνία εδώ υπήρχε ένα κύπνο στο νούμερο 3. Στέλιο! Η Ιαπωνία με τον Καραμαλίδη. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Σε ζώνη της Chicago Bulls, στο 12-2. 5-59. Θέλω να κλείσω την άμυνα της Chicago Bulls εδώ όμως. Δεν θα πάρω το rebound. Των τριών πόντων, άστοχο από τον Τσασιταλίδη, ο οποίος παίρνει πολλές προσπάθειες. Γιατί και 44 με τα κόκκινα, άστοχα μαύρα οι Τσαλοπούς με τα μαύρα και την κόκκινη πλαισίωση. Μαγκόβιτς, οι οποίοι φέρνουν πάλι στον εφηλιασμό, νέο καλάθι. Τσασιταλίδης, ο οποίος έχει βάλει πολλούς πόντους, δεν έχω βρει τρόπο να το σταματήσουμε. Διαζίδης, θα στοχίσει αρκετή δύναμη. Τα rebound εδώ. Ο Λευτέρης Αντζόπουλος σηκώθηκε. Αγκόβιδες έχουν ξεφύγει με 12. Για το κύπελο αγώνα. Θα έχουν ενίσχυση οι Chicago Bulls και το Καλογιανίδη, ο οποίος θα ενισχύσει τελικά. Νούμερο 77. Ναι, αλλά πιες λίγο πιο σωγά, έκανε το κέρατο, μπράβο τώρα. Σκοιτάτε! 4-4. Και το Κυριαζίδης προσωρινά. Πρέπει να βιαστούν να κουβιδές. Τελειώνει ο χρόνος. Υπάρχουν μια δύο από την άμυνα, υπάρχουν σήματα. Τέσσερα. Σίγουρα θα αντιδράσουν οι Chicago Bulls, δεν είναι ομάδα που τα παρατάει. Δεν πήγε καλά. Μα κόβει το ζευγάρι ένα προβάδισμα. Εδώ θέλω να τρέξουμε. Τον εκκληδιασμό με το νούμερο 9. Αυτός θα πάει για το σίγουρο καλά. Δεν ήταν ο Πιτσούρης, αλλά θα το κλείσει. Ωραίο καλάθι. Νούμερο 70. Είσαι τελευταίος παίκτης. Ζώνης, πολύ. Πόστολος Καλογιανίδης. Θα μειώσουν οι Chicago Bulls. Βάζουν τον ενδιασμό. Διαζήτηση, αλλάζει κατεύθυνση. Ωραίο καλάθι. 14-8. Δύο ομάδες είναι αρκετά δυνατές. Μπορεί να έχουν λίγες λύσεις, αλλά θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει φάουλ, λέμε διαιτητές. 3 λεπτά και 3 δεύτερα. Time out, το οποίο παίρνουν οι Chicago Bulls σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, να τελείωσε το time out. 14-8. Εδώ απαντάνε με τον Πιτσούλη οι Μαγκούφιδες. Το συν 6 έγινε συν 9, ωραίο κόψιμο εδώ πέρα και καλάθι από τον παίκτη το νούμερο 8, το Σιλιανό Καραγιώργη. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το ματ, 2-30 για το πρώτο δεκάλεπτο. Νούμερο 7 θα πατήσει από τους Μαγκούφιδες. Θα είναι όμως άστοχο το καλαθινό. Αρκετά με physical game για δύο ομάδες, τριών πόντων. Από τον
κάνει. Όχι από τον Φράνκο Κωνσταντίνο με σχόλιο. Αυτό με πειράζει πιο πολύ. Πιο ψηλά σου είπα αυτό είναι. 17-10. Πιέζουν. Θα πάρει ο παίκτης του νούμερο 52 που έχει δημιουργήσει πολλές ζημιές ο Τσασιταλίδης. Εδώ έκανε ένα αεροπλανικό το νούμερο 8 ο Καραγιώργης. Chicago Bulls είναι τόσο αποτελεσματική στις επιθέσεις. Εδώ όμως θα κλέψουν τον Κυριαζίδη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Πάρει το rebound το νούμερο 8, υπάρχει foul. Δύο βολές. Δεν κυρία Ζήβη. Ευκαιρία να μειώσουν οι κάγκοφους ακόμα περισσότερο. Μόλις 6 παίκτες και 7 οι αγκούφιδες. Στέλιο, εδώ σου είπα λίγο πιο πίσω, να μην πάρει κουτρά. 17-11, 1,5 λεπτό ακόμα. Εδώ πίεση. Εσύ είσαι. Τους τριών πόντων από Θαλασσινό, ο οποίος το ζήγησε και το πήρε. Έλα από την έξω πίεση. Ακόμα ένα λεπτό για την πρώτη περίοδο. Και ο Πελβερίτης Κωνσταντίνος θα μπορεί να βοηθήσει. Θα μειώσουν 20-13. Τα οπούς θα κάνουν και βήματα οι μαγκούφιδες. Τα 5 δεύτερα, 1-2 τα φάουλ. Το Λαγιανίδης Απόστολος, τις απουσίες και οι δύο ομάδες. 20 δευτερόλεπτα, 20-15, όλο το χρόνο του κόστος. Πολύ προσπάθεια, μία δεύτερα θα πετάξει την μπάλα. Κοίτα, λίγο άλλησε να βάλει μεγάλο σου. Ο Μπλουτζής. Λήξη πρώτη περίοδου. 20-15 το σκορ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, λήξη πρώτης περίοδου. Ενάρξη δεύτερης. 20-15, ξέφυγαν οι μαγκούφιδες, αλλά οι σκάγκουφους ήταν αναμενόμενο ότι θα αντιδράσουν με 6 και 7 παίκτες. Κατάλαβαν με 5 παίκτες οι σκάγκουφους, αλλά πήγαν και εκπλήξεις. Κυριαζίδης, τριοπόντο, 20-18. Είναι καλές οι δύο ομάδες. Αλλά θα μάθω πώς θα παίξουν. Του τρίο πόντο από το Θαλασσινό, από το σπίτι του. 23-18. Ωραίο μπάσκετ, αν μη τι άλλο, για να πρέπει και προσεχνά. Εδώ θα κοπεί προσωρινά. Πάρει φάουλ, πλούσιο έξυπνα. Τι βήματα εδώ, τόσο καλά βήματα. Είναι οι διαιτητές. Δεν κρατούν το σταθερό του. Ο παίκτης των Σκαροπούλ. Σε 9 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Εδώ κάτι σας σούτ από τον Μπλουτζή.
Διαζήτης θα προστατεύσει την μπάλα, 23-18. Κάλυψαν τη διαφορά, οι Chicago Bulls έχουν και τρίποντο εδώ, θα είναι αστοχό. Θα πάρει ο Σασιταλίδης, ο οποίος τρέχει σαν να δαίμονα στην επίθεση. Θα στοχίσει, πάει για το rebound. 8,5 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Τσασιταλίδης, ο οποίος θέλει να τρέξει την ομάδα του, πάει μέχρι μέσα, κόστος, άστοχο όμως. Μπάλα στους Καγωχούς που κάνουν λάθος όμως, η μπάλα πάει στον Πιτσούλη. Θα πάρει, όχι, δεν θα πάρει τον τρίποντο, καλό passing game. Στους Μαγκούφτες οι οποίοι θα θέλουν να σκοράρουν με τον Πιτσούλη και τα καταφέρνουν, ένα προϊόν καλής συνεργασίας. Για τις δύο ομάδες. Τους 5-18 μείωσαν οι Chicago Bulls, αλλά οι Μαγκούφιδες ξαναχέρνουν 27-18. Μας το Χατζόπουλος. Για τους Chicago Bulls. Πάνω κάτω η μπάλα. Παλεύει το rebound. Δεν θα μπορέσει ο Καρμαλίδης. Παρ' όλα αυτά οι Μαγκούφιδες προηγούνται με 9. Εδώ ωραίο σημείο. Καλά το foul από τον Κυριακίδη. Αλλαγή και για τους Μαγκούφιδες, θα πρέπει να μοιραστεί ο χρόνος για να υπάρχει μία... Ισορροπία, έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Τα 20, ο Κυριαζίδης έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ, αλλά είναι άστοχος. Οι δύο ομάδες είναι αρκετά ισορροπημένες. Θαλασσινός θα προσπαιχθεί ωραία. Πιτσούλης θα ξαναπασάρει την πάσα. Δύσκολο σούτ από το Θαλασσινό, άστοχο. Εδώ λίγο το ζόρισε το σούτ, το πήρε. Ενώ είχε δεύτερη ευκαιρία, Κυριαζίδης. Το πήρε το ωραία και φάουλ. Από τον Κυριαζίδη. Όλα για τρίτο, όλα για τρίτο. Πίσω παίξει 23 μετά. 27-22, θα λάθει να θέλει να πέσει. Καλή άμυνα του Chicago Bulls, οι οποίοι θέλουν να κατεβάσουν διαφορά και να κάνουν τεφιά το ρεσίδι στο τρίτο πόσο. Έστοχο. Από τον Τσασιταλίδη έχει δημιουργήσει πολλές φορές τους αντιπάλους και θέλει προσοχή. Το προσπίριο του σούτ ήταν άστοχος όμως. Θα βρει τον χρόνο και θα σκοράρει. Σταθερά μπροστά οι Μαγκούφιδες. Οι Chicago Bulls μείωσαν στους 5, αλλά δεν μπορούν να πάρουν την πρωτοπορία. Μαγκούφιδες. Διαζίδης, έχει δώσει λύση σούτριο πόντων, άστοχο. Θέλει βοήθειες, αλλά υπάρχει και κούραση, με θυμίζω, είναι σκληρά τα ρόστερ. Θαλασσινός το εκπληδιασμό. 4 και 54.
Φρασί σουτέρ, αλλά θα βάλει τον άστοχο. Νούμερο 8 θα το πάρει και να ευχαριστήσει. Ανάσα για τους Chicago Bulls. Ήταν ο Σιλιανός Καραγιώργης. Ωραίο μάτσο βλέπουμε. 4 και 37. Πεδόπουλος μας μίλησε νωρίτερα, όπως και ο Αντζόπουλος για τους Chicago Bulls, Πεδόπουλος για τους Μαγκούφηδες. Δύο πολύ αθλητικές ομάδες. Νέο τρίποντο για τον Καραγιώργη, όχι μισθείτε. Διαζίδης θα το πάρει. Είναι άστοχος. Θα στοχίσουν στη συνέχεια με το κάτω του μπάουτ. Αλλά χρειάζεται γρήγορη επιστροφή. Πιτσούλη θα φύγει μόνο του. Ετοιμάζεται και ο Λινάρδος. Νέο goal foul για τον Κυριαζίδη, ο οποίος έχει κάνει πολλές ζημιές. Κωστά, τρία φάουλ! Ανάσης για το Θαλασσινό, ο οποίος έχει δώσει βοήθειες, όπως ουσιαστικά κουράζει, ζητάει αλλαγή. Έχει ακόμα 23 λεπτά το παιχνίδι. Σόνικα, Ρίνα, Βασκετάκι, Κάμπ, Θεσσαλονίκη. 34-28 η Chicago Bulls σιγά σιγά το κανείς τη διαφορά και σίγουρα θα δούμε ένα καλό δεύτερο ημιχρονό. Βασκευτικές ομάδες και οι δύο. Εδώ η Chicago Bulls έχουν δυνατότητα να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Κυριαζίδης, πασάρι στον Αθάνατο, ο οποίος θα στοχίσει, αλλά ο Κυριαζίδης είναι πανταχού παρόν. Άρα εδώ υπάρχει ένα καλύτερο χαρτί, Χατζόπουλος ανανεώνει. Ρίποντο, άστοχο. Παίρνει ο Καραμαλίδης το rebound. Ξέρω από ώρα για τους Μαγκούδες. Πάρα που κερδίζει ο Πιτσούλης. Θα έχει πολύ μία ακόμη. 35-28. Θα πατήσει ωραία το νούμερο 27, αλλά θα είναι άστοχος. Ο Απόστολος Καλογιαννίδης. Υπάρχουν βήματα από τον Τσαρσιταλίδη. 2 και 33 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Διαζίδης κλείνεται. Καραγιώργης θέλει να πάρει τα βήματα και θα ευθοκίσει. Έχει δώσει λύση στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Σιλιανός Καραγιώργης. Την ονοματός. Οι ομάδες που υπενθυμίζω ότι είναι ελλειπείς λόγω τριημέρου που ακολουθεί. Καλάθι. Το κράτησε, αδερφέ. Coach. Coach. Το κράτησε. Δεν είχε πλεονέκτημα. Οι Chicago Bulls οι οποίοι επιμένουν. Διαζίδης εδώ δύσκολη προσπάθεια, εξαιρετικά φάουλ, δεν δίνουν κάτι διαιτητές. Νέο επιθετικό rebound, πατάει την sideline ο Καραγιώργης. 1 και 35, 30. Θα είμαι εκεί μέσα, ο Πιτσούλης είναι άστοχος, θα πάρει ο Αθάνατος. Θέλουν να τρέξουν οι Chicago Bulls. Οι οποίοι κατέβασαν τη διαφορά, αλλά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να προηγηθούν.
Σουγιά, νικλέει το κερό σου και επιβεβαιώνει τον καλό του χαρακτήρα. Το nickname. Κατά κόσμο, Καλογιαννίτης Απόστολος. Μήτρα, δεύτερα και τρίτη το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο, 37-33. Νέο τρίποντο, να δούμε. Άστοχη, Σκάγο Πούλσκο, Κυριατζίδης. Τι έχει δοθεί. Έχει δοθεί φάουλ. Πέρα τον Σικάγο Φουλς, φαίνεται ότι υπήρχε φάουλ στην διεθνή του rebound, οπότε η μπάλα είναι από την baseline για τον Σικάγο Φουλς. Ακόμα 14 δεύτερα, ξανά ο Σουγιάς. Και 37-35 έχουμε τέρμπι. Μια επίθεση γεμάτη για τους Μαγκούφιδες. Υπάρχει χρόνος και για τους Σικάγο Φουλς, οι οποίοι αντέχουν. Βεδόπουλος, θα έχει τον Πιτσούλη. Καλή άμυνα σε πρώτη φάση, αλλά συνέχεια ο Πιτσούλη θα διεκδικήσει την μπάλα και θα σκοράρει. 19 δεύτερα, όλο ο χρόνος για τους Chicago Bulls. Άκουσε με, περιμένει τις οδηγίες του coach. Πολύ σημαντικό να υπάρχει κατεύθυνση από τον πάκο. Σούτλον, πότο, άστοχο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει η τρίτη περίοδο σε ένα πολύ δυνατό μάτς με μικρό rotation για τις δύο ομάδες. Μπάλα είναι για τους παίκτες των Μαγκούφιδων, οι οποίοι έχασαν μια διαφορά 10 πλάς πόντων. Καλή άμυνα εδώ από τους Chicago Bulls, οι οποίοι θα κλέψουν και αφήνουν τον Κυριαζίδη στον εκδιασμό, ο οποίος φτάνει σε απόσταση βολής τους Chicago Bulls, 39-37, ο Πιτσούλης με έναν ορθόδοξο στυλ, πάει να σκοράρει, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Κυριαζίδης, ο τριών πόντο, άστοχος. Τα Ζηταλίδη θέλει να τρεχτεί, πάει μέχρι μέσα, φάουλ σε κάμερα. Μέχρι εδώ ακούστηκε. Είχαν και άλλο τρόπο να τον ανακόψουμε. Οι παίκτες των Μαγκούφιδων. Πήγαν οι Chicago Bulls, έχουν να καλύψουν ένα διάστημα 33 πόντων. Εδώ πάρα πολύ ωραίο πάτημα από τον Καραγκέλη και σκοράρει. Ωραία. 40-39, έχουμε ντέρμπι. Τους δύο μονομάχους, ο τριών πόντο, 40-42. Προηγούνται οι Chicago Bulls, οι οποίοι κάλυψαν ένα μεγάλο της αβατάζ εδώ. Τα Ζηταλίδης έκρυψε την μπάλα. Πολύ ωραίο καλάθι. 42-42, οι δύο ομάδες θα παλέψουν για το καλύτερο. Ζηταλίδης πήγε να απομονώσει τον παίκτη του. Και κόφηκε με φάουλ από τον Μουτζή. 14 δεύτερα, του τρίτου πόντου από τον Πλευρίτη. Αντώπου θα πάρει το rebound. Θέλει να προστατεύσει την μπάλα.
Τον άστοχο, τον βάζω τον Κυριαζίδη, ο οποίος έχει κάνει πολλές δουλειές. Έχασε όμως το σουτ. Υπάρχει φάουλ. Ένας μικρός τραυματισμός. Θα το πω ότι ελπίζω να μην έχει κάτι Καραγιωργής. Νούμερο 8. Time out αναγκαστικά για τις δύο ομάδες. Time out. Πάτσε κατά λάθος το πόδι του Καραγκιόγη, το νούμερο 50, ο Λουτζής. Είναι τα χέρια δύο παίξης. Το ουσιαστικό είναι να μην υπάρχει ένα τραυματισμός. Υπάρχουν και οι δύο ομάδες σε υψηλή ένταση. 42-42, θα έχει 30. Με μόλις μία αλλαγή και οι δύο ομάδες. Διαζήτησε να παίξει τον αντιπαλό του, ωραία κίνηση, κλείνεται. Καραγκιόζη μέχρι μέσα. Τα Σιταλίδη σαν άνεμο φέρνει τον ενδιασμό, πολύ ωραίο καλάθι. Ωραίος παίκτης, είναι καλή παίκτης που ξεχωρίζει. Πάρει το ριμπάο, την νέα στοχός. 60-40. Θα το κύπω πάνω κάτω της μπάλας. Έχει μια αυτοκίνηση. 29. 44-42. Ακόμα 6,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Διαζήτηση παίρνει θέση, αλλά ο Καραγιώρης θα πάρει το σκουτ. Καραγιώρης θέλει να τρέξει, βέβαια, σε βιασμό. Θα πήγε μόνος και δεν μπορεί να το πείσει. Ήταν το 50, ο Φιλικής, ο οποίος έβγε πολύ δυνατά. Υπάρχει και η κούραση. Δώσε τον Άγγελ, Άγγελ, έλα πάνω, έλα πάνω εσύ. Μην πέσεις καμιλά, έλα πάνω, καμιλά, ρε. Άντρα, Άγγελ, παίξε το. Άστοχοι οι φούς, παλεύουν για το rebound. Ο Θαλασσινός θα φύγει στην πιασμό, αλλά χωρίς την μπάλα. Και συνέχεια ο Καραγκιόζης θα στοχίσει. 46-44. Λάθος παίκτες. Λάθος από τους Μαγκούπιδες, οι οποίοι έχουν πάλι άμυνα εδώ πέρα. Καραγκιόζης στον αθάνατο, πάει μέχρι μέσα. 46-46. Ακόμα 5 λεπτά, Λινάδο θέλει να βρει ένα διάδρομο. Του τρίων πόντων, όχι του πίστη, αλλά θα κόψει την μπάλα. Ομάδα του Σκαροπούς και αλλιώς θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ, ξεκάθαρα. Θα πρέπει να προσέξουν λίγο οι παίκτες τα μαγαρίσματά τους. Για να μην υπάρχουν προβλήματα. Μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, είχε ένα άλλο πέσιμο το νούμερο 50, ο Ρουτζής. Είναι και λίγες οι επιλογές για τις δύο ομάδες, οπότε θέλει ένα παραπάνω προσοχή. Βολές για τον Κυριαζίδη, ο οποίος θέλει να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του, 47. Θέλει να τρέξει, βλέπει τον Καραμαλίδη, πολύ ψηλά, Θαλασσινός θέλει να βγει από το σκριν. Τα Σιταλίδης με τρομερές άνθρωποι.
Τρίπλες εδώ όμως ο Ρινάντος θέλει να το πω. Στο τρίον πόπτον, άστο εκεί Σικάγο Πούλς, αλλά σημαίνει θα πάρει ψηλά το ριμπάο. Το πιο είναι μπάλα να δω, για τους αναπτύσσεις. Οι ομάδες οι οποίες δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λέαμε εδώ τους Σικάγο Πούλς, τα αμαλέτσι του στάζει. 4 λεπτά για τρίτη περίοδο, μάχη, τελειώνει ο χρόνος. Αριφάουλ. Τι βήματα. Φάουλ, έχουν δώσει διαιτητές. Ακόμα 14 για τους μαγκούφιδες. Κούλης πήρε το φλού. Μάχη για το ριμπάζ, θα το πάρει ο Καραγκιόνης. Ναι, ένα πιεζόν. Ποδοσφαιρικό. Σκηνικό, αλλά πλέον η Σικάγο Πούλς έχουν πει πολύ δυνατά και κάνουν το σκορ 40-49. Να δούμε τι μαγκούφιδες στη λίστα βρουν, Ταλασσινός. Του τριών πόντων. Είναι κακό, αλλά ήταν άτομο. Ρίξε με το στέλιο, ένα. Όχι πλάι, όχι πλάι. Μπράβο, μέσα είναι. Στο τριών πόντων από τον Καραγιώργη. Είναι άσπρος, η πάντα του Κυριαζίδη. Θα πάρει όμως πολύ ωραία την μπάλα ο Θαλασσινός, αλλά δεν θα προλάβει να την διατηρήσει εντός παρκέ. Για λεπτά και 10 δεύτερα. Επιστρέψει το στέλιο, πιο πάνω το στέλιο. Στο τριών πόντων. Άσε, όχι, θα πει μπάλα μέσα. Εδώ ανοίξει την κυκλιά, δεν είναι. Και πλέον οι σκάδες που ξεφεύγουν με 6. Άλυψαν μια διαφορά άνω των 10 πόντων. Λινάρδος, ενώ ετοιμάζει το Χατζόπουλο για τους Σικάγο Πούλς που έχουν πει πολύ δυνατά και έχουν κάνει προβάδισμα. Θαλασσινός άλλος. Αθανάτος κατάει την μπάλα, Καραγιώργης. Καλογιαννίδης. Διαζήτης εκεί δεν έχει αντίπαλο, είναι άσχημος. 2,5 λεπτά έχει κούρα στο παιχνίδι, είναι μικρό το παιχνίδι των δύο ομάδων. Θαλασσινός πάει μέχρι μέσα. Νάδος κρατάει την μπάλα. Σουτ 2 πόντων από το Πιτσούλη, άστοχο. 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Συν 6 για τους Σικάγο Πούλς. Διαζήτης 3 πόντων. 5. Κάνε ένα φάουλ! Κάνε ένα φάουλ! Πολύ ψηλά πάτησε ο Τσαφιταλίδης. Και το φάουλ. Αλλαγή για τους Σικάγο Πούλς. Οι οποίοι προηγούνται με 9. Βλέπει ωραία τον Τζαφιταλίδη, ωραία επίδεση. Λογικό είναι να μπορούμε να βγάλουμε την αντίδραση. Ο
ξεκάθαρη παράβαση. 50-55-56 δεύτερα. Θα σου πω κάτι. Κάτσε λίγο και τα κόρφα. Βολές για τον Κυριαζίδη. 50-55-56 δεύτερα. Άστοχο στην πρώτη. Έχω στην δεύτερη. Μην τα 56. Σταλίδης κάνει κάποιο διάδρομο, εδώ υπάρχει κόβη. Ότι η μπάλα είναι ξανά για τους μαγκούφιδες. Τρίποντο για τους μαγκούφιδες τέρα από ώρα, γιατί μειώνουν στους τρεις. Πεντατρία-πενταέξι, θα μείνει χρόνος ίδιο τους μαγκούφιδες. Οι σκάφοι αυτό εδώ θέλουν να απαντήσουν για να πάνε με ένα προβάδισμα. Κατά την περίοδο θα το κάνουν, όχι τελικά υπάρχει άλλη προσιά της μπάλα. Θα συσσαλίδεις να πάρει όλη την επίδεση να παίξει με τον χρόνο. Δύο βολές είναι πέμπτο φάουλ. Μείνουν έξι δεύτερα. Άστοχη στη δεύτερη και στην πρώτη. Διαζύμη. Οπότε μένουν 2,3. Time out, το οποίο ζητούν οι Chicago Bulls, το λέω και πάλι μαζί. 2,3 δεύτερα για την ολοκληρώση της τρίτης περίοδου. Ο coach των Chicago Bulls πήρε time out για να κάνει ένα play. Σωστός, κατά την άποψη μια βγει ένα καλό push. Για να δούμε αν θα γίνει. Κυριαζίδης προσπάθησε να πάρει την μπάλα, δέχτηκε ένα στίγμα του Καραμαλίδη. Για δέκατα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν πολλά, αλλά θα το επιχειρήσουν οι Καουκούς, οι οποίοι ξέρετε με 9, πάνε στο 3 διαφορά. Ρίξη τρίτη περίοδου 53-56. Και λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι στο Sonic Arena ανάμεσα στους μαγκούφιδες και τους Chicago Bulls με τον Κυριαζίδη είναι άστοχη. Μπάλα παίρνει ο Καραμαλίδης. Θα διατηρήσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πιτσούλης θέλει να τρέξει. Νάτος που πείτε, πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Θα πάρει ο Πλευρίτης. 9-39. Αθάνατος με την μπάλα. Θυμίζω, 53-56 το σκορ. Το τριών πόντων από τον Πλευρίτη, άστοχος. Τα Σιταλίτη θέλει να τρέξει. Δεν είχαν άλλο τρόπο για να τον ανακόψουν. Και 23 για τη λήξη του αγώνα. Εκείνη για το κύπελο. Θα συνταλείτε, θα πάρει ένα δύσκολο τρίποντο. Κάνε ένα φάουλ NBFS. Αγωνίσω. Θα πάρει το δίποντο σκουδιά, όπως είναι αναγκαθόμενο. Το nickname, 9
9 λεπτά για τη λήξη τη αναμέτρηση. Ωραία κίνηση από τον Τζαφιταλίδη που κάνει μαγικά. Βγάζει το Λινάδο πάτα κάρτα. Πολύ ωραίο καλά. 55-56 έχουμε τέρμι. Δύο ομάδες πολύ καλές, πολύ μπασκετικές. Διαζήτης εδώ θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα διατηρήσει την κατοχή στους παίκτες του. Μέχρι μέσα, άτομο δούτο που θα πάρει σιγά στο rebound και θα ευχαριστήσει. Προκειμένο νικά. 55-58. Βάσιμο, Καραμαλίδης επί του κυρί να πάρει το πάρα και τα ψαλίδη αλλά και έκανε το κάτι παραπάνω που δεν χρειάζεται κάποιες φορές. Ζούτριον Πόκτον από τα Τζαραγιούρ, διάστοχο. Ο Ψαλίδης θα προσπαθήσει την πάρα πάρει το rebound. Θα και 50 για τη λήξη της αναμέτρησης. Πιτσούλης, άστοχος. Μάχη για το rebound, θα είναι πιεσμένος της αγκιάς. Θέλουν να τρέξουν οι Chicago Bulls. Επιτρίτης, ότι είναι ο Πόντον, άστοχος. Ψηλάω τα σταλίδες, ο οποίος θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, να το δεν υπάρχει φάουλ, πάνω στην τελική προσπάθεια, σε κάθαρο. Σε κάθαρη παράβαση, δύο βολές. Και η κούρα του. 56-58 αν δεν κάνω λάθος. Βραχία και παλή για τους Chicago Bulls που χάνουν όμως την κορυφή τους μπάλους και υπάρχει φάουλ εδώ. Θα μαλλίδεις ότι είναι ο Πόντον. Είναι ο Καβίλος, δεν ήταν κακό. Τούλης θα κλέψει την μπαλά, δεν τα παρατούν ακόμητες. Δεν τρία τα φάουλ, Τούλης κάνει τα δικά του. Θα δει το παρασυνό σου πριν ο Πόντον. Εύστοχο. 59-59. 59-58. Διορθώνουν 6-20. Προηγήθηκαν οι Μαγκούφιδες, μείωσαν οι Chicago Bulls, προηγήθηκαν οι Chicago Bulls τώρα. Άλλωσαν τη διαφορά οι Chicago Bulls με τους Μαγκούφιδες και δύο ομάδες στο δάσκο τώρα, 59-58. Μπάλα για τους Μαγκούφιδες. Πασαταλίδης, μεγάλο καλάθι, Πασαταλίδης. Κάνει το σκορ 59-58. Υπάρχει και η κούρας πλέον, Κυριαζίδη. Θα δώσει πατάει την εξωτερική γραμμή. Λάθος το οποίο δίνει μια επίθεση στους αντιπάλους. Παουλ πάνω στον Κυριαζίδη και το Παουλ θα έχουν να δώσουν άλλα 4 ή άλλα 3. Μαγκούφι
Ρίβες, 5 και 11 για τη λήξη του αγώνα. Πολλά ανοιχτά, βραχία και πάλι για τους Μαγκόφιδες με 4 πόντους. Του τριών πόντων από τον Αθάνατο, το κακό. Ωραία κίνηση για την Παναθηναϊκό, αλλά είναι άκοχος. Θέλουν να τρέξουν οι σκαγωθούς του τροπόντων. Με διασμό από τον Καραγιώτη. Δεν θεωρώ ότι είναι την καλύτερη. Επιλογή. 4 και 34. Τροπόντων από τον Πιτσούλη. Πάμε από όλους να επαλέψουν τον Πάου. Λινάρδος με τη μέσα Καραμαλίδης είναι το φάουλ. Είναι ένα άλλο τρόπο να τον ανακόψουνε. Οι Chicago Bulls στο σέντερ των Μαγκούφιδων. Γόνας για το κύπελο. Αυτός είναι δύο βολές του Λιαγίου στο rebound. Υπάρχει φάουλ. 4 και 13, 6, 52, 58. Δύσκολη κίνηση, άστοχος. Δεύτερη η πούλσα δεν καταφέρει την επίθεση. Η πούλσα ήταν κακό στο κομμάτι. 2.58. Είναι ωραίο. Πλευρές πάει μέχρι μέσα και σπάσιμο, αλλά ωραία. Θα πάρει όμως το rebound. Εδώ το Κυριαζίδη, καθώς άθος, νέο rebound και καλάθι. Φιλή ζωή σου για τους Chicago Bulls, 2-60. Κουτσούλης, έτσι overplay. Ο αμυνόμενος Καραγιώτης, αλλά θα έχω του κοστάρι 6 να οφείλω του Τζούλ για να κάνει το σκορ 34-60. 3 λεπτά ακόμα. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για το Παναθηναϊκό. Χρειαζόταν πολύ ωραία κίνηση και καλά του. Στα 4-62. Δεν πήγε τους δύο μάρες. Όλα από τον Κυριαζίδη, είναι στο τέταρτο. Είναι βολές, είναι το πέμπτο. Ένα μισό και θα πάω λίγο παίκτες. 65-62. 2-5 θα πάω, λέω να δώσουν ένα κούπιο. Καραγιώτης, ένα φλότερ. Δύσκολο καλάθι και πολύτιμο για την ίδια αγώνα 2-30. Το παλεύουν οι δύο ομάδες. Τα Σπιταλίδης κάνει κάποιο διάδρομο. Και τριών πόντο. Μεγάλο καλάθι. Εδώ μέτρησε η εμπειρία του. Η ηγετική του. Επίθεση μετράει. Βαλκιδίζουν φάουλ με τον Κυριαζίδη Chicago Bulls και υπάρχει τα ημάδια για τις δύο ομάδες και λίγο και πάλι μαζί.
Λοιπόν, βολές για τον Κυγιαζίδη, ο οποίος νωρίτερα πήρε το φάουλ και πρέπει να ευστοχίσει στο μείον 4 η Chicago Fools. Εύστοχος. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Σασιταλίδης, θα χάσει την μπάλα, είναι ξανά για το φίλι. Ακόμα 13 δεύτερα, υπάρχει κούραση, ένα. Τρία δεύτερα, παρασυνός. Θα διστάσει, παίρνει την πλευρά, θα το πάρει. Μεταφρό. Μεγάλο καλάθι. Ψυχολογία. 71-66 και θα κλέψει το πρώτο. Πάρει ο Τασιταλίδης. Μεγάλος επιτέτσιος. Ξανά ο Βαλατινός. Νέο τρίποντο. Μεγάλα τρίποντα από το Θαλασσινό. 1-20. Το τριών πόντων από το Σουκιά. Αυτό. Ο Φιταλίδης θα προστατέψει την μπάλα. Θέλει να τρέξει. Αλλαγή, κατέβηση, μαγικό καλάθι εδώ. 74-66, 76-66. Παντούν οι... Κάνε Chicago Bulls, αλλά έχουν χάσει πλέον την καταλήρια και την επόμενη της πόλης με 6-8. Αυτά είναι μεγάλα σουτ. Παραγιώργης, πού να πω, νάτος! Το βάζει, δεν τα παρατούν. Πάω πάνω στον Τζασιταλίδη. Το 76-71. Ξεκάθαρο φάουλο. Ξεχάζουμε για αυτά που ξέρουμε. 76-71. Δύο βολές για τον Τζαρσιταλίδη, 31,4, εύστοχος. Και έτσι δύο βολές, ο Τζαρσιταλίδης ο οποίος βάζει υποψηφιότητα για MVP. Θα έχουν κάποιο μεγάλο σούτ οι Fools. Άστα δύο τρίποντο. Πάει νέο. Αγούπητος οι οποίοι πήραν το προβάδισμα με δύο μεγάλα τρίποντα του Θαλασσινού και του Τσασιταλίδη, ο οποίος ήταν αυτός που σήκωσε την ομάδα στην πράγμα. Τα κρίσιμα, οι Chicago Bulls το πάλεψαν. Προηγήθηκαν, αλλά εκεί που έπρεπε δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν και νομίζω ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. 80-71 νίκη των Αγκούμητων σε ένα πολύ ωραίο μάτς για το μπασκετάκι Cup Θεσσαλονίκη. Καλό βράδυ σε όλους και καλό τρίμηνο.